Οι νέοι περιορισμοί στην εστίαση, χωρίς μέτρα στήριξης, ισοδυναμούν με καταστροφή του κλάδου, επισημαίνουν σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους οι άνθρωποι της εστίασης, που για ακόμη μια φορά είναι εκείνοι που θα κληθούν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους, προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός σε κέντρα εστίασης, διασκέδασης και αλλού. Ειδικότερα, από την Πέμπτη, τα εστιατόρια και τα άλλα καταστήματα εστίασης θα λειτουργούν ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Εξαίρεση η παραμονή της πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, χωρίς μουσική, προκειμένου να αλληλεστιχοποιηθεί έτσι το ενδεχόμενο της διασποράς του κορονοϊού. Οι άνθρωποι της εστίασης από την πλευρά τους μιλούν για μια θηλιά που ολοένας φύγει, καθώς τα μέτρα μειώνουν τον αριθμό των πελατών, ενώ η ψυχολογία του κόσμου είναι έτσι κι αλλιώς φοβική, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τις επόμενες ημέρες. Όταν καταγράφονται αριθμοί ρεκόρ σε καθημερινή βάση και έχεις χιλιάδες νεκρούς, η όποια διάθεση για να ξεφύγεις από τη σκληρή πραγματικότητα χάνεται. Ο κύριος Τάτσης από την πλευρά των ανθρώπων της εστίασης ξεκαθάρισε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα για την διάσωση των επιχειρήσεων του κλάδου τους, ώστε η νέα χρονιά, όπως είπε, να μην ξεκινήσει με τους χειρότερους ιονούς και με λουκέτα. Όντως έτσι είναι και με τα κρούσματα να έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ ήταν και αναμενόμενο. Το μόνο κακό είναι ότι έρχεται στη χειρότερη περίοδο της εστίασης. Είναι η περίοδος που περιμέναμε να δουλέψουμε για να βγάλουμε τους μήνες που έρχονται, τον Ιανουάριο που είναι πολύ δύσκολος και Φεβρουάριος. Δυστυχώς όπως φαίνεται αυτό δεν θα γίνει. Κάποια καταστήματα με τα νέα μέτρα θα κλείσουν οριστικά, κάποια άλλα θα υπολειτουργήσουν. Προέχει προφανώς η δημόσια υγεία, αλλά αυτό που πρέπει άμεσα να γίνει στα καταστήματά μας, να υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα, το φωνάζουμε από την αρχή. Υπάρχουν τα περιοριστικά, αλλά απ' την άλλη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αντισταθμιστικό μέτρο να δούμε πώς αυτές οι επιχειρήσεις θα επιβιώσουν και πώς θα καταφέρουν να βγάλουν τα χρήματα που χάθηκαν τον καλύτερο μήνα της εστίασης πανελλαδικά, που ήταν ο μήνας που είχε το 1 τρίτο του τζίρου της εστίασης πανελλαδικά. Κύριε Τάτση, φαίνεται να πλήττουν τα μέτρα τη βαριά νύχτα που λέμε, δηλαδή τα μπαρ, τα διασκεδαστήρια, τα κλαμπ, αυτά φαίνεται να πλήττονται περισσότερο. Αυτά κλείνουν, δεν υπάρχει περισσότερο. Το άλλα, τα δικά μας καταστήματα, τα καφέ τα κλείνει στο 50%. Μετά το απόγευμα, αν κλείσει η μουσική 6 ώρα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι αδύνατο να βγει κάποιος ένα καφέ, να πιει ένα καφέ ή ένα ποτό. Θα υπολειτουργήσουν όλα. Βάζει περιοριστικά μέτρα σε άτομα να τραπέζει. Είναι όλα αυτά μαζί. Μας βάζουν σε ένα άτυπο lockdown, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα ανταπεξέλθουμε. Βέβαια, θα μπορούσε να κλείσει και εντελώς, κύριε Τάτση. Οπότε η κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί μια άλλη οδό. Όχι το να κλείσει εντελώς, να δουλέψει, αλλά να δουλέψει με αυξημένα μέτρα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλους αριθμούς και σήμερα περιμένουν ακόμη μεγαλύτερους. Αυτό το είπα από την αρχή, ότι έχουν φτάσει, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Το θέμα είναι και να κλείσει, για να κλείσει εντελώς, θα έπρεπε σίγουρα να μας αποζημιώσει. Τώρα, ίσως είναι ένας λόγος, σου λέει ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί, μπορεί να δουλέψετε. Αλλά την στιγμή που είμαστε με τέτοια μέτρα, είμαστε σαν να είμαστε κλειστοί. Είστε όντως το μαύρο πράγματο, αυτό που είπε χτες στο επιμελητήριο, ότι είναι το μαύρο πρόβατο η εστίαση? Θα συμφωνήσω, ναι, γιατί είμαστε από την αρχή στο στόχο οποιονδήποτε μέτρων γίνεται. Είμαστε αυτοί που πρώτοι δεχόμαστε τα περιοριστικά μέτρα και δυστυχώς είναι τα οριζόντια μέτρα στην εστίαση είναι ένα λάθος μέτρο. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κάποια καταστήματα από την αρχή του ιού και να επιδοτηθούν κάποια άλλα και θα ήταν πιο εύκολο και για την κυβέρνηση και για εμάς.